Την Νικία Καβάφη, την δεν θα μπορούσε κανείς άλλος να έχει αυτό το ακόμα και αν έχει μεταφραστεί από πολλά. Και αυτό αποφασίζαμε να στέλνουμε. Με χαρά και συγκίνηση, εγκαινίασα την ανακαινισμένη οικία Καβάφη στην Αλεξάνδρεια. Έργο που ανέλαβε και υλοποίησε με ιδιαίτερη φροντίδα το Ίδρυμα Ωνάση. Η ανάδειξη του χώρου αυτού, όπου ακόμα κυκλοφορεί το πνεύμα της μοναδικής καβαφικής ποίησης, αποτελεί μέγιστη προσφορά όχι μόνο προς την ελληνική παροικία της Αλεξάνδρειας και τους Έλληνες ερευνητές και λάτρεις του καβαφικού έργου, αλλά και προς την παγκόσμια κοινότητα, που αναγνώρισε στους στίχους του ένα μεγάλο ποιητή του 20ου αιώνα. Είναι μεγάλη τιμή, αλλά και μεγάλη χαρά για το Ίδρυμα Ωνάση ότι ανέλαβε σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού την αποκατάσταση της οικίας Καβάφη στην Αλεξάνδρεια. Ο Καβάφης εδώ έζησε και εδώ πέθανε και είναι πολύ συγκινητικό ότι μπορούμε να περπατήσουμε σε αυτά τα δωμάτια, σε αυτούς τους χώρους στους οποίους έζησε. Όμως, ο Καβάφης είναι πέρα από τον οποιοδήποτε γεωγραφικό περιορισμό, όπως είναι και πέρα από τον οποιοδήποτε ιστορικό και χρονικό περιορισμό. Γι' αυτό και είναι και παγκόσμιος. Σε αυτό το χώρο, λοιπόν, η φιλοδοξία μας, μαζί με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και την Ελληνική Πολιτεία, είναι να μην έχουμε ένα απλό μουσείο, αλλά ένα χώρο ζωντανό, όπου θα γίνονται πράγματα και πράγματα τα οποία όχι μόνο θα αναδεικνύουν την παγκοσμιότητα του Καβάφη, αλλά θα αναδεικνύουν και την παγκοσμιότητα του ελληνικού πολιτισμού γενικότερα. Σήμερα αποδίδεται η οφειλόμενη τιμή στο μεγάλο Αλεξανδρινό ποιητή, τον παγκόσμιο ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη, χάρη στην γενναιόδορη χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση και στην εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Πάντα η Αλεξάνδρεια είναι Αλεξάνδρεια, στήκα από το πρώτο τύπο του βήματος του Γκάδες. Αυτό το θυμάμαι στην Αθήνα. Εδώ έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε μια αναπηρία, μια αναπαράσταση της ορολογίας. Ο σαλόνι αυτό επίσης έχει υποδεχτεί πάρα πολύ επιφανείς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Εμείς τα είπαμε, την Ζαβέλα το πρωί, οι μικρές καβαφίστρες. Ήταν η μόνη η οποία κατέβηκε. Έχουν πολύ μεγάλη την είδα για να πάρει μεγάλη αλληλογραφία. Εδώ είμαστε στην τελευταία έξοδο την οποία έχουμε αφιερώσει στην ίδια την οικία Καβάφη. Εδώ είναι ίδιο στο αγαλματάκι. Εδώ είναι. Όχι, είναι η δική σα αφιέρωση για να το υπογράψετε στο τέλος. Να το έχω σαν παιδιά γιατί αυτά είναι γιατί τα έχω εγώ να τα πω και λέω τα ίδια. Θα πάω σε άλλο δωμάτιο. Όχι, το πρωτόκολλο δεν είναι τυπικό. Είναι